Η Πάτρα είναι στολισμένη, τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και τα καταστήματα λειτουργούν πλέον με εορταστικό ωράριο. Μπορεί η πρεμιέρα της Κυριακής, όπου και τα μαγαζιά να μείναν ανοιχτά, να μην είχε σύμμαχο τον καιρό, ωστόσο οι καταναλωτές προετοιμάζονται για την εορταστική περίοδο. Πάρουμε κάτι για την οικογένειά μας, τίποτα, κάποιο μικρό δωράκι ίσως. Τίποτα, κανένα ρούχο, κάπως έτσι, κάτι, κάποιο βιβλίο που ο αδερφός μου διαβάζει πολλά βιβλία. Κάτι που το θέλει πάρα πολύ. Κάτι τέτοιο μικρό. Κάποιοι έχουν ήδη ψωνίσει είτε για τους ίδιους είτε για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ άλλοι έχουν ξεκινήσει την έρευνα αγοράς. Να δούμε, ρούχα κατά βάση. Τα καταστήματα το διάστημα 13 έως 17 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν την Τετάρτη έως το μεσημέρι, ενώ Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα είναι ανοιχτά και το απόγευμα. Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, ωστόσο, οι επιχειρήσεις θα είναι ανοιχτές έως τις 5 το απόγευμα. Την επόμενη εβδομάδα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά κάθε μέρα πρωί και απόγευμα, ενώ την παραμονή των Χριστουγέννων θα λειτουργήσουν έως τις 7 το βράδυ. Ναι, βέβαια, γιατί είναι γιορτινές ημέρες, όλοι θα πάνε, θα βγουν έξω για να πάρουν κάτι, έστω ένα μικρό ή κάτι μεγάλο, οπότε μας ενδιαφέρει που θα είναι τόσο πολύ ανοιχτά και υπάρχει αυτή η ευελιξία. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για την ακρίβεια, ενώ όπως επισημαίνουν, δεν μπορούν να αντισταθούν στην ανάγκη για χριστουγεννιάτικα δώρα. Σίγουρα είναι θέμα η ακρίβεια, αλλά και τι να κάνεις, αν πάρεις δωράκι θα πάρεις. Αν πέσουν για λίγο τιμές τώρα που είναι Χριστούγεννα, ναι, ίσως θα πάρεις κάτι παραπάνω, να ανοιχτείς λίγο παραπάνω. Αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω να γίνουν κάτι τρελές αγορές κλπ. Το εορταστικό ωράριο αναμένεται να διαρκέσει έως τις 2 Ιανουαρίου, με τον εμπορικό κόσμο της Πάτρας να έχει να αποθέσει τις ελπίδες για να τονωθεί η αγορά και να αυξηθεί η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα.